από Βέσπα. Τη Βέσπα την ξέρετε. Τι να πρωτοπείς για τη Βέσπα. Μιλάμε για μια ολόκληρη ιστορία. Ένα από τα ορόσημα του αιώνα που πέρασε. Ήταν, είναι και προφανώς θα είναι για πολύ καιρό ακόμα το πλέον αναγνωρίσιμο όχημα σε αυτόν τον πλανήτη. Ούτε λίγο ούτε πολύ συμπληρώνει 68 χρόνια ζωής. Σε αυτά τα χρόνια μιλάμε για 7 δεκαετίες. Περισσότερα από 140 διαφορετικά μοντέλα Vespa έχουν βγει σε κυκλοφορία. 17 εκατομμύρια αντίτυπα. 17 εκατομμύρια αντίτυπα. Τρομακτικό νούμερο. Μα δεν είναι τρομακτικό το νούμερο. Μιλάμε για μια μοτοσκυλέτα που έχει κατακλείσει όλο τον πλανήτη. Έχει παίξει ταινία. Έχει γίνει θέμα σε πίνακες, που είναι διάσημη και τίθενται ακόμα, έτσι, σε διαφημίσεις. Έχει γίνει σε πόστερ. Και πού δεν έχει εμφανιστεί και τι δεν έχει κάνει η Vespa. Έχει κερδίσει την αποδοχή όλου του κόσμου, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε. Σαν ένα φιλικό, πρακτικό όχημα, το οποίο όμως ήταν και κλασάτο. Είτε αν κάποιος θέλει να κάνει τη δουλειά του, είτε αν θέλει να βγει μια βόλτα έτσι λίγο πιο στυλάτη. Έπρεπε να είναι εύκολο, πρακτικό, να μην βρέχεσαι όπως τις μοτοσυκλέτες εποχής αλλά και τις σημερινές και να ταιριάζει σε όλους. Προσπαθούσε να καλύψει όλες τις κοινωνικές ομάδες και το κατάφερε από την πρώτη στιγμή. Σήμερα πια μετά από όλα αυτά τα κύματα εξέλιξης, νεωτερισμών, καινοτομίας έχουμε φτάσει σε αυτό το μοντέλο. Από τα 50 κυβικά του 1953 έχουμε πλέον φτάσει στα 300. Βήμα-βήμα. Είχε και 125, είχε και 200, 250. Φτάσαμε πια στα 300. Γιατί πάντα χρειάζεται κάτι παραπάνω. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι λίγο το περισσότερο είναι και καλύτερο. Η εξέλιξη είναι αυτή μιας νεανίδος. Όπως καταλαβαίνετε, όταν μεγαλώνει κάποιος, αποκτάει και διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες, και καμπύλες, και αξεσουάρ, και κάπως έτσι είναι και η GTS 300. Μοιάζει με 1300, αλλά είναι 300. Τέσσερα μοντέλα. Έτσι, για να έχουμε να λέμε, να μην βαριόμαστε. Άρα, δούμε πώς θα τα ξεμπλέξουμε τώρα. Είναι η δεύτερη γενιά GTS 300, η φετινή του 2014. Και πλέον, αφού εμπλουτίστηκε και απέκτησε και κυβισμό και όλες αυτές τις καινούργιες διαστάσεις, χρειαζόταν και μια πρίκα έτσι για. Λόγω εποχής, καταλαβαίνετε. Η πρίκα αυτή λοιπόν περιλαμβάνει ηλεκτρονικά βοηθήματα. ABS, μπρος και πίσω, χρήσιμο πολύ, ειδικά σε ελληνικό περιβάλλον. Και ASR, αντισπίν. Τώρα αυτό με 22 ύπους αντισπίν σε Vespa ακούγεται λίγο marketing. Όταν όμως είμαστε στην Ελλάδα έχει νόημα. Ειδικά δε σε βρεγμένους δρόμους, γιατί χειμώνας έρχεται, Vespa θα πάρουμε να μην βρεχόμαστε. Χρήσιμο το ESR. Και η τεχνολογία δεν σταματάει εκεί. Προχώρησε ακόμα παρακάτω. Υπάρχει μια θύρα USB, όπου με ένα application σε μια ειδική συσκευή της Piaggio ή σε οποιοδήποτε έξυπνο σύγχρονο κινητό μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και πλέον να έχετε στα χέρια σας, πάνω στη μοτοσυκλέτα, έναν μικρό κόσμο πλήρη και γεμάτο από πληροφορία. Πληροφορίες για τον κινητήρα, τις στροφές του, τη διαδρομή που έχει κάνει, πότε χρειάζεται σέρβις, που βρίσκεστε, GPS που πέρασε, τα πάντα. Και όλα αυτά ριζώνοντας το κινητό στο σημείο όπου μπορεί να φορτίσει και όλα ταυτόχρονα. Μιλάμε για μια σύγχρονη Vespa, αντάξια των καιρών. Πολύ ωραία όλα αυτά. Τι γίνεται όμως οδηγικά, στην πράξη. Πόσο έχει εξελιχθεί η Vespa του 2014 σε σχέση με εκείνη του 1950. Καμία σχέση. Πλέον η Vespa είναι άνετη. Για ένα ή δύο άτομα, η προστασία παραμένει η ίδια, όμως έχουν εξελιχθεί όλα τα μέρη της. Το πλαίσιο είναι πιο ισχυρό. Οι αναρτήσεις, ειδικά η μπροστινή στο καινούριο μοντέλο του 2014, έχει αλλάξει και σχεδίαση έτσι ώστε να είναι πιο σταθερή. Πίσω η ανάρτηση παραμένει η ίδια, με κάποια σχετική εξέλιξη, όπως όλα τα πράγματα. Οι χώροι έχουν αυξηθεί και αυτοί. Κάτω από τη σέλα, που δεν χώραγε τίποτα, χωράνε πλέον δύο κράνη. Jet, αλλά δύο. Το ρεζερβουάρ έχει μετατοπιστεί λίγο πιο πίσω. Η αίσθηση που δίνει στον οδηγό είναι σαφώς βελτιωμένη. Ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει κάτω από τους τροχούς. Και αυτό βέβαια συνδυάζεται και με τα φρένα. Με το ABS φρενάρεις όσο δυνατά θέλεις. Με το σύστημα που έχει μπροστά η ανάρτηση δεν βυθίζεται στο φρενάρισμα. Εξακολουθεί να έχει ανάρτηση, οπότε αν πέσει σε μια λακκούβα ενώ φρενάρεις, δεν συμβαίνουν και πολλά κακά πράγματα. Έτσι μπορείς λοιπόν να απολαύσεις ακόμα και τη βόλτα με τη Vespa με ένα ή δύο άτομα, ακόμα και στη θάλασσα να πας και μπάνιο να κάνεις. Βέβαια αυτό σε κάνω 8 μήνες πια. Λοιπόν, το πόσο κάνει θέλει λίγη υπομονή. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην παραγωγή και στη διάθεση και η προηγούμενη GTS 300 με το προηγούμενο πλαίσιο. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για τούτην εδώ, την καινούργια έκδοση. 4 εκδόσεις λοιπόν. Η πιο οικονομική σε σχέση με αυτήν που έχει τον περισσότερο εξοπλισμό έχει διαφορά 800 ευρώ. Από 4590 έως 5380. Οι εκδόσεις τώρα είναι 300 ABS, Super ABS, Super Sport ABS και Touring ABS. Διαφέρουν λίγο στις γρίλες, στο σχεδιασμό, στο σιρίτι που έχουν στη σέλα, σχάρα πίσω, σχάρα μπροστά για την Touring. Και υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να γίνει τελείως προσωπική μέσα από μια τεράστια λίστα από αξεσουάρ, δερμάτινες έλες, χωριστή για τον οδηγό, χωριστή για τον συνοδηγό, με βαλίτσες, με αυτοκόλλητα, με παρμπρίζ, ψηλά, χαμηλά, μεσαία, πάρα πολλά πράγματα. Έτσι γινόταν πάντα με τη Vespa.
Ολοκληρώσαμε λοιπόν για την 7η δεκαετία της Vespa. Θα τα πούμε την επόμενη και για μερικές ακόμα, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εμείς μπορούμε να φύγουμε, η Vespa θα είναι όμως εδώ.